Αν μ' αγαπάς μη μου ζητάς το παραμύθι μου να αφήσω. Αυτό μας έφερε ως εδώ, ένωσε γη και ουρανό. Αν μ' αγαπάς τότε θα μπεις στο όνειρο και θα μου φέρεις νερό της μαγικής πηγής, αρχαίο βάλσαμο πληγής. Δες το παίζω ακροβάτης και της καρδιάς σου ληστή. Εσύ μου δίνεις τα κλειδιά της, εσύ μου ζήτησες να έρθεις. Δεν σου το παίζω ακροβάτης και της καρδιάς σου ληστής. Εσύ μου δίνεις τα κλειδιά της, εσύ μου ζήτησες να έρθεις. Μάλιστα, κύριε Βεργή, μαζί με το υπόμνημα και τις σημειώσεις των συμβούλων. Ωραία, πολύ ωραία. Τελικά θα φύγεις απόψε. Ναι. Έχω και εγώ μια χώρα στην Αθήνα και η γυναίκα μου δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα από τα δίχτυα. Τότε να επιστρέψεις. Παραξενεύουν οι γυναίκες όταν μείνουν μόνες τους. Μπρος, ελάτε μέσα. Θα πουτιάσετε, γρήγορα. Και ο Μπλάτσος, πού διάολο εξαφανίστηκε? Έδωσε εντολή να παραμείνει στην Αθήνα. Πήγε Πουέρτο Ρίκο, στο ξενοδοχείο που χτίζουμε. Τις εντολές τις δίνω για να τις ακολουθεί. Ειδοποίησε το να μην ξαναγυρίσει. Απολύεται. Δεν θα ξαναγυρίσει. Παραιτήθηκε. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, με τον Μπλάτσο ή χωρίς, εμείς τώρα πάμε περίφημα. Ο τζίρος το τελευταίο εξάμηνο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια Αμερικής. 1.036.000 για την ακρίβεια. Τι μετοχές πώς πάνε? Η Eurobidging JR ανέβασε 4 μονάδες. Και οι μετοχές της Νέας Υόρκης 2,24%. Και όπως θα δείτε εδώ, ο λογαριασμός σας της Ελβετίας έχει φτάσει στα 96.212.412 δραχμές. Πέτρο, τι θα έλεγες να αναλάβεις τη θέση του Μπλάτσου? Δεν πειράζει που σε λέω Πέτρο. Όχι, αλίμονο. Πού πας εσύ? Και μας αφήνεις εδώ έτσι. Τώρα στις γιορτές με τα δύο παιδιά. Εγώ τι θα κάνω? Γιατί με τάξεις? Γιατί
δεν σε έχω ανάγκη, όχι. Γιατί δεν σε έχω ανάγκη. Α, δεν σε χρειάζομαι. Τα παιδιά δεν σε χρειάζονται, νομίζεις. Κοιμήθηκες ακόμα? Περίμενα να με φιλήσει η μαμά. Α, ήταν πολύ κουρασμένη. Την είδα που έφυγε. Ναι. Δεν της άρεσε εδώ το μέρος? Για να μην σας χαλάσει τις διακοπές, είπε να πάει κάπου αλλού. Προσωρινά. Δηλαδή θα γυρίσει? Και βέβαια θα γυρίσει. Γιατί αν δεν γυρίσει θα φύγω κι εγώ. Να πας πού, παιδί μου? Να τη βρω. Μπορεί να πήγες σε ένα πολύ μακρινό μέρος και να μην μπορέσεις να πας. Όσο μακριά και αν εγώ θα πάω. No tienes tranquilidad. ¿En qué piensas? El trabajo. ¿A medianoche? Tengo una cita importante mañana. ¿Con mujeres? ¿De alguna manera? La vas a fotografiar a esa. Y quizás. Este es mi trabajo. Mientes. He conocido otros igual que tú. Me abandona, ¿no es así? No tienes cita. Simplemente quieres marcharte. Busqué un hotel. Al otro lado de la isla. Lo encontré. ¿Por qué no te gustaste acá? No te puedo presionar para que te quedes. ¿Qué cosa en particular tiene ese hotel que tanto buscas? Lo hizo mi padre. Amor. Llegó.
Déjame. Me tienes todo el tiempo aquí y te preparas para dejarme. ¿Piensas acaso que no lo vas a pagar? Dámelo. Me lo llevaré todo y no te quedará ni un dólar para que no te pueda mover de aquí. Miren, pues trabajo. Pero debo marcharme. No dejaré que te marches. El anillo es de mi madre. Por esa razón también vine aquí. A ella busco. Malaika. Εμένα μου αρέσει το σπίτι μας. Όσο καλά και αν θες τα ξενοδοχεία, εγώ το προτιμώ. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς φαντάζεσαι την απογοήτευσή μου. Δεν πρόκειται να σε απογοητεύσω ποτέ. Στορκίζομαι. Το ξέρω. Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Αφού είσαι τόσο καλός στα κτίρια, πώς δεν είναι και τόσο σωστό να ασχολείσαι με δημοσία έργα? Πρέπει να δώσω την ευκαιρία στον Σταύρο να δείξει τις ικανότητες του, να αποκτήσει εμπειρίες. Έχεις δίκιο. Κρίμα που δεν ήταν μαζί μας απόψε. Θα του άρεσε πολύ. Ο βιομήχανος που τον κάλεσε στο Λακωνίσι ετοιμάζει προέκθεση του εργοστασίου του. Πώς θα καταφέρουμε και μιλάμε πάλι για δουλειές. Ονειρεύουμε κάποτε θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε εμάς. Μόλις μπορέσει να αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Σταύρος, τότε όλες οι μέρες ήταν οι δικές μας. Ξέρεις κάτι, μου σου λείψει ένα ταξίδι. Μετά το Παρίσι δεν μας δόθηκε ευκαιρία να μείνουμε δυο μας. Θα μας δοθεί. Θέλω όμως να μου υποσχεθείς πως όταν θα μείνω έγκυος και δεν θα μπορώ να δουλεύω πια, θα με πας εκείνο το ξενοδοχείο που έλεγες στο Πορτορίκο. Όπου αλλού θες. Αλλά όχι εκεί. Είναι μια ιστορία που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Γιατί? Έχει σχέση με την πρώην γυναίκα σου? Δεν υπάρχει πρώην. Υπάρχει μόνο η γυναίκα μου και είσαι εσύ. That safe deposit box in our hotel, and the key is here. But naturally, we can't open it. It belongs to certain people. Yes, but Greeks. The names are Greek, but I'm sorry, I can't tell you anything more. Are you a journalist or a police officer? The name is Vergis, isn't it? Yes, it is. Okay, so my name is Vergis. We can open it. See by yourself. It's listed under Aris and Stavros Vergis. So what? It says here that you both must be present in order to open the safe deposit box. If you are Aris, then where's Mr. Stavros Vergis? Ξέρεις, το ξενοδοχείο σαν να με ξύπνησε από ένα λίθαργο. Γιατί καλά τα δημόσια έργα, αλλά τα κτίρια ήταν ανέκαθεν ο τομέας μας. Οι εκτιμήσεις λένε ότι οι μεγάλες αποδόσεις θα δώσουν τα επαγγελματικά ακίνητα, κυρίως τα βιομηχανικά. Άρα, φτιάχνουμε κτίρια build to suit, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Μου μοιάζεις. Θα πας μπροστά. Τι έγινε, Αθήνα, παιδί μου? Όλα καλά. Τα σχέδια του πανταζή που έφερε ο κύριος Σταύρος από το Λαγονίσι πήγαν για εκτύπωση? Ναι, βέβαια. Τα έχω στείλει με email στην Ελβετία, στον κύριο Νικολάου. Βγήκε και το κοστολόγιο. Α, η κυρία Μυρτώ έχει αφήσει στο γραφείο σας τις μακέτες του κύριου Μαρούτσι. Του υποστράτηγου. Ναι, ξέρω. Η κυρία Μυρτώ δεν θα έρθει στο γραφείο σήμερα. Θα μείνει σπίτι να ξεκουραστεί. Τι να ξεκουραστεί που θα ασχολείται πάλι με την εκθεσή της. Άντε, να φύγουν για αυτοί οι πίνακες από το σπίτι, ε. Γιατί σου πιάνουν το χώρο, γε μου? Όχι, δα, για καλό το είπα. Λοιπόν.
Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, άκου τι λέω εγώ για το καλό όλων μας. Να ξεκινήσουμε build to suit τα κίνητα πάνω σε σχέδια δικά μας, χωρίς να περιμένουμε τις παραγγελίες κανενός. Και θα δεις, θα πιάσει. Μα τι συμβαίνει? Τίποτα, πατέρα, ένα λεπτάκι μόνο και έρχομαι, έτσι. Μέλη έχει αυτή η σκάλα. Όταν λέω ότι μας έχουν πάρει χαμπάρι όλοι εδώ μέσα, τέλος πάντων. Πήρε τηλέφωνο αδερφό σου, μου είπε ότι είναι κάπου στο Πουερτορίκο. Δεν το πιστεύω. Σταύρο, θέλει να τον πάρει τηλέφωνο. Είναι επίγον. Να τον καλέσω και να τον περάσω στο γραφείο σου. Όχι στο γραφείο, εδώ. Ναι. Έλα, Σταύρο. Κύριε Βεργίλη, πάμε, αλλά δυστυχώς ο αδερφός σας δεν μπορεί να σας μιλήσει. Τι πάει να πει δεν μπορεί να μου μιλήσει? Δεν του είπατε ότι είναι ανάγκη? Βεβαίως. Και μου φωτίστε μεγάλους καριόλες. Ορίστε. Δεν σας κατάλαβα. Και βέβαια δεν κατάλαβες. Εγώ σκοτώνομαι εδώ στη δουλειά και εσύ γυρνάς με τις κομμενίτσες του Πουερτορίκο. Ακού. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, τι έγινε? Μην μου πεις ότι άρχισε να μου σηκώνεται. Έχω φέρει κάτι γερανούς για τους κόμβους της Κηφισίας. Αυτά τα σηκώνουν όλα, ξέρεις. Δεν είναι ώρα για αστεία. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τη δικιά μου βοήθεια? Αυτό πρωτάκουστο. Τι έγινε, σήκωσε κανένα καζίνο, σε μαζέψανε? Όχι. Αλλά πρέπει να έρθεις εδώ. Υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να πάρω χωρίς εσένα. Αυτό και αν δεν πιστεύουμε τίποτα. Σταυρό, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως είναι. Μου φαίνεται δηλαδή πως είναι από τη μαμά. Το περίμενα ότι θα ήσουν εδώ. Είμαι χαρτιά βασμουλευμένος με έναν εγκόμενο. Δεν έχουν καταλάβει τι κλέβεις. Δεν κλέβω. Παίζω και κερδίζω. Αυτό κάνω πάντα. Ας τα πω. Εκμεταλλεύεσαι την ικανότητά σου με τους αριθμούς. Είμαστε τα φύλλα ένα προς ένα. Άρα κλέβεις. Και εσύ τι ζωή τραβάς? Απ' τη τσέπη σου βγαίνει, λέει. Έλα, τελείωνε. Δεν διέσχισα ολόκληρο τον ωκεανό για να δω πώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Φωνήσου. Γεια σα. Μάζευε. Τελικά. Κάθε φορά που σε βλέπω, όταν σε βλέπω δηλαδή, μη σκέφτομαι το κέφι. Don't be scared, gentlemen. This is the old wing. We are going to the correct way. Here we are, gentlemen. It's all yours. Τι είναι αυτές? Τα όνειρά σας μεταγεμίζει πάντα η ελπίδα. Η μαμά σας. 1982. Είναι από εκείνη την ημέρα. Τότε. Σε παρακαλώ. Μπορούμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν έχω άλλο αυτά τα κενά αέρος. Μου έχουν διαλύσει το στομάχι. Πότε φτάνουμε? Χαράματα, θα είμαστε στην Αθήνα. Δηλαδή, δεν βάζεις αυτό το μαραφέτη μέσα, λέω εγώ. Μη μου τη σπάς. Εντάξει. Πώς πήγες εκεί? Ποιος σου είπε? Ήρθε ένα γράμμα στο σπίτι. Χωρίς αποστολέα, χωρίς διεύθυνση. Και λοιπόν. Είχε μέσα ένα δακτυλογραφημένο χαρτί.
με το όνομα ενός ξενοδοχείου από το Πορτορίκο και τον αριθμό της πυρίδας. Πήγα αμέσως εκεί. Έκανα τον τόπο ανώ-κάτω. Αλλά δεν μπορούσα να βρω το ξενοδοχείο, είχε αλλάξει όνομα. Μετά δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Σκέφτηκα και βρήκα τον πιο ηλικιωμένο της ελληνικής παροικίας. Και αυτός αμέσως θυμήθηκε το όνομα του ξενοδοχείου που είχε χτίσει ο πατέρας. Έμαθα κι άλλα. Θες να ακούσεις χειρότερα. Όχι, άστο καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Η απορία μου είναι ποιος έστειλε το γράμμα. Δεν ξέρω. Πάντως το γραμματόσημο είναι από την Ελβετία. Ελβετία. Θα πεις δηλαδή ότι ο κύριος Νικολάου μπορεί να... Το μόνο που πιθανολογώ είναι να το έστειλε η ίδια η μητέρα μας. Αυτό αποκλείεται, Άρη. Η μαμά έχει πεθάνει, το ξέρεις και το ξέρω. Κόφτω. Μεταξύ μας ήταν κάπως κακόκεφος. Η αλήθεια είναι πως δεν κατάλαβα πότε ξύπνησε. Να σας πω την αλήθεια, δεν πρέπει να κοιμήθηκε καθόλου. Από τις 6 που ήρθα, ξύπνιος ήταν. Τρεις μέρες τώρα μετά το ξενύχτη για τα εγγένεια του ξενοδοχείου πάει. Χάλασε τελείως το πρόγραμμά του. Πάντως έχω ετοιμάσει πρωινό για εσάς, αν θέλετε. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα μου, αλλά πρέπει να φύγω. Έχω πολλή δουλειά. Στο γραφείο ή για την έκθεση? Όχι, όχι. Αρκετά με την εταιρεία τώρα που έχει έκθεση. Πάθεις έτσι, δεν είναι? Θα πω στον Ανδρέα να σου δώσει ένα έξτρα ρεπό. Τι δουλειά έχω, σαν πως χαμπάσω και από ζωγραφική. Βέβαια, η δική σας πινάκες είναι πολύ καλή. Κάθε φορά που κατεβαίνω να καθαρίσω τα ατελεία τους χαζεύω. Τότε θα έρθεις, δεν γίνεται? Σαν το μήγαμε στο γάλα θα είμαι. Εκεί θα είναι όλος ο καλός ο κόσμος. Και εσύ δηλαδή τι είσαι, ο κακός ο κόσμος? Δεν ακούω κουβέντα, θα έρθεις οπωσδήποτε. Μα το και εγώ να φεύγω σιγά σιγά, γιατί έχω αργήσει. Τι είναι αυτό, ρε, καινούριο? Μια εβδομάδα. Αστέρι, ε. Καίει κάτι παραπάνω, αλλά ταξίζει τα λεφτά του. Θες να οδηγήσεις? Αφού ξέρεις ότι προτιμώ τις μηχανές. Και μόνο αυτές. Σε τρώει ο πόρος να σκοτωθείς. Πάντα σε έτρωγε. Δεν μου λες. Τώρα τρέχει το σαραβαλάκι, θα μείνουμε για πάντα εδώ. Θέλεις να δεις? Όπως παλιά. Όπως παλιά. Μπες μέσα, βαλτιζόνεις. Πού σε πάω? Θα περάσεις από το σπίτι? Θα είναι και αυτή εκεί? Είναι η γυναίκα του, Ρεάρη. Είναι σπίτι της. Για αυτήν το φτιάξε ο μπαμπάς. Κοίτα, σπίτι της μπορεί να είναι. Αλλά γυναίκα του... Γυναίκα του ήταν η μάνα μας. Εγώ πάντως τη συμπαθώ. Και αν θα ξέρεις, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο πατέρας είναι ευτυχισμένος. Εξαιτίας του γάμου. Δεν είναι εξαιτίας του γάμου. Τόσο περίεργο σου φαίνεται. 20 χρόνια ήταν μόνο στον μπαμπά. Και έπειτα εσύ τη μυρτώ, κάτι την ξέρει. Γνώρισε την πρώτα και στερα βγάζει συμπεράσματα. Βέβαια. Τώρα που δημιούργησε το τελεσμένο ο πατέρα. Άσε. Καλύτερα να πάω σπίτι μου. Κατάλαβα. Δηλαδή ο πατέρα. Δηλαδή ο πατέρα α κοιμηθεί όπω έστρωσε. Να σου πω, μη σκά. Εμεί παραμεγαλώσαμε πια. Σειρά τώρα έχει κανένα καινούριο κουτσούβελο.
Λοιπόν, ιδιαίτερα. Λυπάμαι, κυρία Βέργη, αλλά δυστυχώς. Μετά από τόσο καιρό και να μην ξέρω τίποτα. Πού πήγε και λείπει δύο μέρες τώρα? Στο Πουέρτο Ρίκο. Στο Πουέρτο Ρίκο. Γιατί? Τηλεφώνησε ο αδερφός του από εκεί. Συγγνώμη, ειλικρινά, δεν ξέρω τον κύριο Άρη, αλλά ο κύριος Σταύρος ζήτησε να μην πω τίποτα σε κανένα. Μπορούσα να τ' αρνηθώ. Ναι, δεν μπορούσε να το αρνηθείς και κουραφέξαλα. Πάρ' τον τώρα στο κινητό. Του τηλεφώνησα, δεν απαντά. Τι θα πει δεν απαντά, δεν το σηκώνει? Το έχει κλειστό. Καλά, πήγαινε. Νικήτα, να μην δοθεί συνέχεια και στην κυρία Μυρτό κουβέντα. Θα το ρυθμίσω εγώ μόλις ο κύριος Σταύρος επιστρέψει. Στο διάλο. Τι έγινε? Συγγνώμη. Τι έπαθες, για να δω. Α, μάλιστα. Η φωτογραφία από τη δεξίωση. Δεν στα είχα πει εγώ? Δεν είναι γι' αυτό. Ένας μικρός εκνευρισμός. Περαστικός, ελπίζω, και συνηθισμένος. Περαστικός και συνηθισμένος, όπως το είπες. Δεν έχω και πολλά κέφια σήμερα, με συγχωρείς. Ναι, το ξέρω. Κάτι μου είπε η Κατερίνα. Καλά θα κάνει αυτή. Να μην ανακατεύεται εκεί που δεν τις παίρνουν. Οικιακή βοηθό ζητήσαμε. Όχι ρουφιάνου. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Η Κατερίνα σε έχει στα θεό της. Και εγώ. Τι έγινε, γιατί δεν κοιμήθηκες? Υποχρεώσεις, κουτούρες. Άλλωστε στην ηλικία μου δεν χρειάζεται εδώ και τόσες ώρες ύπνου. Άντε πάλι με την ηλικία. Δεν είπαμε πως δεν θα το ξαναπείς αυτό? Τώρα τελευταία σου έχει γίνει έμονη ιδέα. Όχι ιδέα, Μυρτώ μου. Πραγματικότητα. Ναι, αλλά είσαι ο άνθρωπος που την πραγματικότητά του τη χτίζει μόνος του. Κτίρια κτίζω, μόνο. Και καμιά γέφυρα από εκεί που, λόγω Σταύρου. Και αυτός. Αυτός ποιος, ο Σταύρος? Ο Σταύρος. Έλα τώρα, είσαι πολύ αυστηρός μαζί του. Τι έκανε πάλι? Δεν έκανε, δηλαδή δύο μέρες τώρα δεν ήρθε καν στο γραφείο για να κάνει. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, τρεις μέρες πριν που εμείς διασκεδάζαμε, εκείνος ήταν για δουλειά, στο Λαγονίσι. Που ξέρεις, μπορεί λόγω ηλικίας να αποφάσει να χαρίσει στον εαυτό του τις ώρες που εσύ στερείς από το δικό σου. Δεν κοιμήθηκε ούτε αυτός. Δεν κοιμήθηκε σπίτι, δηλαδή. Ναι, το ξέρω. Και λοιπόν, νέο παιδί είναι. Μπορεί κάτι να του προέκυψε. Αυτό φοβάμαι. Γιατί ξέρουμε ποιον είναι. Τι? Ωραία. 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 Κούραση, κούραση. Αθηνά! Αθηνά! Σε παρακαλώ, ένα στενοφόρο γρήγορα και τον γιατρό Παρίσι. Να πάμε στο νοσοκομείο. Όχι, όχι στο νοσοκομείο, στο σπίτι. Στο σπίτι μας. Ερείπιο έγινε. Για φαντάσου, ο Μέγας και πολλής πατέρας μας μεγάλωσε εδώ μέσα. Έχω πολύ καιρό να έρθω. Τι να σου πω τώρα, μήπως εγώ όχι? Πάντως, κακός κάνεις που δεν έχεις να δεις τον πατέρα, δεν είναι λογικό. Θα σου πω. Πειράζει που είμαι λίγο παραπάνω βαρεμένος από τους άλλους. Ενοχλώ κανέναν? Δεν ενοχλώ. Παίρνα. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν. Λοιπόν, εσύ είσαι ο μεγάλος αδελφός, εσύ κάνεις κουμάντο. Μόνο που νομίζω... Μόνο που τι? Τι θα πω στον πατέρα? Τι ξέρει? Δεν του μίλησα, αλλά ξέρεις πως φτιάχνει γύρω building τα κτίρια. Μέχρι και οι τείχοι έχουν αυτιά. Άλλωστε δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιλήψει και ότι λείπω. Ωραία, δεν με νοιάζει. Πες το τι θες. Άρη,
Εγώ λέω να το ξανασκεφτείς και να περάσεις από το σπίτι. Τι θα κάνεις εδώ μέσα μόνος σου, ρε, θα πήξεις. Ο άνθρωπος δεν κανένα μένει μόνος του. Θα πάρω σκύλο. Καλά. Ο γιατρός ο Παρίσης πήρε, αλλά τον έφαγε η μαύρη μοναξιά. Σταυρό, παράτα με. Μην κουνιέσαι. Θα με πνίξεις πάνω θεμάσαι. Μην κάνεις αμωρό. Είναι κρύο. Όχι σαν το μάρμαρο. Μην γελάς. Συμπάθαμε μυρτώ, αλλά 35 χρόνια γρουρινίας είναι αυτά. Κάπου κάπου λέμε για καμιά σαχλαμάρα ιδιαίτερα σε τέτοιες ώρες. Έτσι που λες το τέτοιες ώρες, κύριε καθηγητά, θα νομίζεις πως γίνεται συχνά. Πως την παντρεύτηκαν γνώσιμος σκάρτος. Όχι και σκάρτος. Δεν είπα εγώ ότι είσαι σκάρτος. Απλά μας προέκυψες λίγο υποχόντριος. Δηλαδή είναι όλα εντάξει, Να σας πω την γνώμη μου ότι θα προτιμούσα να πηγαίναμε σε νοσοκομείο να κάνουμε εξετάσεις. Θα το προτιμούσα. Αλλά σε τελική ανάλυση είναι καλύτερα από μένα ο μπαγκάς σας. Βλέπετε, εγώ έχω και αυτό το δαίμονα. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Ένα κρυωματάκι είναι, μια μικρή ψυξούλα. Με πούδιες εσύ με τα μαραφέτια σου. Και πάρ' το κολοτσίγαρο από εκεί. Πού πας. Πού πας να σηκωθείς. Σου είπα εγώ να σηκωθείς. Αν θες να σηκωθείς, θα σε πάμε στο νοσοκομείο. Να πας εσύ, Παλαβέ. Εγώ θα μείνω σπίτι μου. Γι' αυτό το χτίσα. Για να μένω. Θα μείνεις εδώ στο κρεβάτι. Κι ας είναι αυτή η ελάχιστη σου τιμωρία που με κουβάλεις εδώ άρον-άρον. Θα μείνεις στο κρεβάτι να ξεκουραστείς. Ορίστε μας. Έλα, Ανδρέα μου. Έχει δίκιο τώρα ο Δημήτρης. Έλα, Μυρτώ, πάμε εμείς. Κι εγώ κουμπάρε. Εσύ εδώ. Δεν κουβάλεις ολόκληρη εντατική μονάδα έξω από το δωμάτιό σου επειδή εχθές το βράδυ το είδες να τριγυρνάς και να μετράς τα αστέρια. Θα μείνεις εδώ, όπως είπαμε, για να ξεκουραστείς. Δημήτρη. Τι θέλεις πάλι, ρε διάολε. Να μιλήσουμε εγώ και εσύ. Ωραία. Όταν γίνεις καλά, πέρασε από το ιατρείο. Εντάξει. Και τώρα άφησε μας ήσυχους, κύριε Βεργή. Πάμε στο. Δεν είναι καλά. Έτσι, Δημήτρη. Το κατάλαβα από το ύφος και το όλο σκηνικό. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα ελαφρύ επεισόδιο. Αλλά καλύτερο να το αγνοεί παρά να το γνωρίζει. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ. Φρόντισε να έχεις εσύ το νου σου. Βέβαια. Ναι, θα φροντίσω, αλλά δεν ξέρω. Δεν έχει περάσει εύκολη ζωή. Το ξέρεις. Και είναι και υπερευαίσθητος. Ακούμε το. Τον γνώρισες και τον αγάπησες. Άρα ξέρεις πάρα πολύ καλά, σου λέω. Ναι, ξέρω. Εγώ φυσικά του έχω πάρει αίμα, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες περαιτέρω εξετάσεις με διακριτικότητα. Θα βρω κάποια πρόφαση. Ίσως όταν έρθει στο ιατρείο μου θα είναι μια καλή ευκαιρία. Γιατί είναι κέρατο και θα έρθει. Ίσως να τον ζόρισα κι εγώ συναισθηματικά. Με το παιδί τι έγινε. Με συγχωρείς που ρωτάω, αλλά το κάνω αυτό με τη διπλή ιδιότητα που έχω σαν γιατρός και κουμπάρος σας. Εγώ νόμιζα, αλλά πριν προλάβω να σιγουρευτώ και να το ανακοινώσω, κατάλαβα πως δεν. Υπομονή, Μυρτώ. Υπομονή. Φοβάμαι πως δεν έχω και πολλές ελπίδες πια και αδίκως έχω αγχώσει και τον Ανδρέα. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Εσύ είσαι η καλή πλευρά στη ζωή του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές κακές στο παρελθόν. Και δυστυχώς έχει ακόμα.
Καλώς τον αγιασάργησε. Τι έγινε, ρε? Ζεις, δεν πέθανες? Θα θέλες. Εγώ? Τι άλλες? Στέλλα. Ωρα, ένα σπινάκι ακόμα για το κύριο. Έλα, ρε. Όχι πείσματα σε μένα, εντάξει. Τότε δεν έπρεπε να φύγεις. Δεν γούσταρα μπλεξίματα με σκόνες και μαλακίες. Το είχα πει, στο είχα εξηγήσει. Είχα υποσχεθεί. Τι είναι αυτά τα χάλια μου, ρε. Ό,τι και αν κάνω γούστο μου, εντάξει. Αν βοηθούσες και δεν υπήρχε τώρα τίποτα από αυτά. Όταν δεν μπορώ κάτι, δεν το αναλαμβάνω. Προετοιμάς να φεύγεις. Αλλά έτσι είναι. Εσένα δεν σε έχω να καταλήψει ποτέ. Κόψτε όλα και κοίτα να είσαι καλά. Πολύ που νοιάστηκα. Νοιάζομαι. Νοιάζομαι τώρα. Όχι, λοιπόν, δεν είμαι καλά και το θα είμαι. Και αν θες να μάθεις, εσύ φταίς. Α, έτσι. Πάντα εγώ φταίω. Ήμουν έγκυος. Τι πράγμα? Όταν έφυγες, ήμουν έγκυος. Και τι έγινε? Το έστειλα. Έφυγες εσύ. Έπαψε να δίνεις μια ζωή και έπειτα από να μην έχασε για τον πατέρα μου. Τι θέλεις να κάνω? Έπρεπε να με έχεις ειδοποιήσει. Να μου το έχεις πει. Πού να σου το πεις, ρε μαλάκα? Στην άλλη άκρη του κόσμου που βρίσκεσαι κάθε φορά και έπειτα πως τα άξιζες. Δεν τα άξιζες. Γιατί έφυγες και με παράτησες γι' αυτό. Σου είπα έπρεπε. Έψαχνα κάτι. Κάποια. Χαμένη σοφότητα. Κατά κάποιο τρόπο. Και τη βρήκες? Και βέβαια όχι. Έπρεπε να μου μιλήσεις. Να μου το πεις. Γιατί θα καταλάβαινες? Μήπως και τώρα καταλαβαίνεις? Ξέρεις την ερεμαλάκα να χάνεις ένα παιδί? Και αυτό από τον πατέρα του ξέρεις να χάνεις και το δικό σου πατέρα? Αλλά πού να ξέρεις? Εσύ μια ζωή τα έχεις όλα. Ακόμα και τώρα που το παίζεις κάπως, όλα δικά σου τα έχεις. Και οικογένεια και πατέρα. Και λεφτά. Τι είναι, ρε μαλάκες? Χάθηκατε. Άσε, ρε Μάριε. Έπρεπε να με έχεις ενημερώσει. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Το κατάφερες όμως. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Μου είπε πως ήταν ανάγκη. Και ήταν. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κάποια μπλεξίματα του Άρη, ξέρεις τώρα. Και στο Πουέρτο Ρίκο, γιατί πήγε? Ήθελε, λέει, να πάει στο ξενοδοχείο που έχεις χτίσει. Από εκεί τον μάζεψα. Και στο ξενοδοχείο τι γύρευε? Τι ήθελε? Τα συνηθισμένα. Δηλαδή, ο Άρης αλητεύει έναν τον κόσμο με την πρόφαση ότι... Ότι ψάχνει να βρει τη μάνα σας. Μπορείς να μου πεις τι τον κάνει να πιστεύει ότι η μάνα σας ζει? Και ότι κάθε φορά βρίσκεται σε άλλη γωνιά του κόσμου? Ηρέμησε, πατέρα. Ηρέμος είμαι. Πατέρα, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Η Μυρτώ μου είπε ότι το πρωί είχες κάποια λιποθυμία. Δεν ήταν τίποτα. Η Μυρτώ απλώς με αγαπάει πολύ και υπερβάλλει. Όλοι σε αγαπάμε. Να είσαι σίγουρος. Δεν θέλουμε να πάθεις τίποτα. Όλοι. Όλοι. Ο αδελφός σου δεν με αγαπάει και το ξέρεις. Με μισεί. Έλα τώρα, πατέρα. Μην το παίρνεις έτσι.
Ο Άρης είναι περίεργος. Χρειάζεται και αυτός λίγο χρόνο. 20 χρόνια τώρα δεν μπορούμε να τα βρούμε. Πόσο χρόνο ακόμα χρειάζεται? Αν γνωρίσει τη Μυρτώ, είμαι σίγουρος ότι θα μαλακώσει. Και μπορείς να μου πεις, γιατί την ψάχνει τη μάνα σας εκεί και όχι πουθενά άλλου? Ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιος να την είδε, να του πει κάτι. Κάποιος? Ποιος? Άκου. Η μάνα σας είναι νεκρή. Και στο Πουέρτο Ρίκο πήγε για τελευταία φορά πριν από 25 χρόνια. Είχατε πάει στο Πουέρτο Ρίκο? Ναι, όταν χτίζαμε τα ξενοδοχεία εκεί. Τότε η εταιρεία ήταν σε άνοδο. Τώρα είναι ψηλά και πρέπει να μείνει εκεί, να συνεχίσει. Θα μείνει, πατέρα. Θα συνεχίσει, μην ανησυχείς. Είπα στη Μυρτώ να φωνάξει τον πατέρα της. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται στην Ελβετία. Όχι πως δεν τα καταφέρνεις εσύ, αλλά θέλω να έχω μια σιγουριά. Νιώθω πως χρειάζομαι ξεκούραση. Ό,τι πεις, πατέρα. Ό,τι θέλεις από μας θα το έχεις. Ναι, μπαμπά. Πάω στο αυτοκίνητο να πάρω τα χαρτιά που θέλεις να σας στείλω με φάξ. Πάντως θέλω να έρθεις επειγόντως. Ναι, το ξέρω ότι ο Ανδρέας πιστεύει πως δεν έχει τίποτα, αλλά άκου και εμένα. Ξέρω πολύ καλά τι χρειάζεται ο άντρας μου. Θέλω να πάρεις την πρώτη πτήση που θα βρεις. Είναι ανάγκη. Δηλαδή τώρα τι πρέπει να σου πω για να καταλάβεις? Σήμερα το πρωί ο Ανδρέας έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Ξεχνάς όλα όσα είπαμε, όσα ορκιστήκαμε. Εκεί που τώρα πας, πότε σου μην ξεχνάς πως θα σε βρουν σιρήνες και εξωτικά.